Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους και σε όλες. Χρόνια πολλά στη Γεωργία και στον Γιώργο που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Μεταξύ των υποψηφίων μας έχουμε Γιώργηδες και θα τους ευχηθούμε σε λίγο. Εκπέμπουμε ως Sky 100,3 από το αμφιθέατο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Κοδρικτόνος και Πατησίων γωνία, με παρουσία των σπουδαστών του Τμήματος Δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ και ακροατές-ακροάτριες του Sky, οι οποίοι είχαν την ευγενική καλοσύνη να προσέλθουν στη σημερινή μας εκπομπή, στην πρώτη αναμέτρηση πολιτών πολιτικών. Στο τραπέζι, Μπάμπη Παπαδημητρίου, καλημέρα. Μ' άρεσε αυτό το αναμέτρηση πολιτών πολιτικών. Και η κάλπη τι είναι τότε? Η κάλπη σε δύο εβδομάδες. Θα προηγηθεί η συζήτησή μας. Το ρίγκ. Λοιπόν, Γιώργος Κουτρουμάνης, Υπουργός Εργασίας, υποψήφιος βουλευτής στη Β' Περιφέρεια Αθηνών. Χρόνια πολλά, κύριε Κουτρουμάνη, καλώς ήρθατε. Ο κύριος Γιώργος Βερναδάκης, υποψήφιος βουλευτής. Ευχές, κύριε Βερναδάκη. Στη συνέχεια, ο κύριος... Δίπλα από τον κύριο Βερναδάκη, δεξιόν. Σωστά. Ο κύριος Κώστας Γιώργας. Μόνο προς τη θέση, υποθέτω, έτσι. Ωραία. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, υποψήφιος βουλευτής στην Α' Περιφέρεια Αθηνών, ο κύριος Γιώργας. Καλημέρα σας. Δίπλα του ο κύριος Δημήτρης Στρατούλης, εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ και κατεβαίνει στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών υποψήφιος. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, κύριε Στρατούλη. Και εδώ τώρα, δίπλα μου, ο κύριος Γιάννης Δικσουριώτης, υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα Δράση στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δύο λόγια. Η συζήτησή μας μεταδίδεται τώρα από το www.sky.gr. Δεν θα δείτε εικόνες από την τηλεόραση, παρότι θα θέλαμε να το δώσουμε ως ρεπορτάζ αυτό που γίνεται εδώ, αλλά κάθε εμφάνιση των υποψηφίων θα θεωρηθεί ότι παραβιάζουμε τους κανόνες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και οπότε θα τους κόψει μία εμφάνιση από την τηλεόραση. Κύριε Ροδόπουλε, καλημέρα σας. Ο πρόεδρος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, ο κ. Δίνος Ροδόπουλος. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές, στους καλεσμένους. Επιλέξατε και χαίρομαι γι' αυτό το αμφιθέατο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Είναι ένας χώρος φιλόξενος, ένας χώρος που μπορούν εύκολα να υπάρξουν αντίθετες απόψεις. Στην αρχή είπατε τη λέξη αντιπαραθέσεις απέναντι πολίτες από τους υποψηφίους. Νομίζω ότι ο χώρος αυτός είναι άσυλο για οποιαδήποτε ιδέα αντιπαράθεση και είναι στη διάθεσή σας όποτε το χρειάζεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Δελή, αρχίσουμε. Έχω δύο ερωτήσεις να κάνω και στον εορτάζοντα σήμερα, κύριο Υπουργό. Το Σύνταγμα της Ελλάδος σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων προβλέπει την προστασία των εργαζομένων και κατοχυρώνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Εσείς τι θα κάνετε και γενικότερα η ομάδα των παρευρισκομένων? Η υπάρχουσα νομοθεσία που ουσιαστικά καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τον αντισυνταγματικό νόμο και περιορίζει το δικαίωμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των εργοδοτών και εργαζομένων και δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να κάνει κατά το δοκούν συμφωνίες. Επειδή αυτός ο νόμος έχει θεσπιστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι οπωσδήποτε αντισυνταγματικός, με ό,τι αυτό μπορεί κάποιος να εκλάβει, είναι ένα έκτρωμα νομοθετικό, πώς θα το αντιμετωπίσετε? Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, κύριε Κουτρουμάνη. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχήν πρέπει να πω ότι δεν έχει κριθεί αντισυνταγματικός, όπως λέτε, ο συγκεκριμένος νόμος. Δεύτερον, συμφωνώ ότι το Σύνταγμα προστατεύει τους εργαζόμενους και την εργασία. Υπάρχει το ελληνικό δίκαιο, υπάρχει και το κοινοτικό δίκαιο με το οποίο είμαστε προσαρμοσμένοι. Έχω συζητήσει, έχω επισκεφτεί και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας για να συζητήσω όλα τα θέματα που αφορούν τη νομοθεσία για την αγορά εργασίας. Και βέβαια δεν θα συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό που είπατε ότι δεν επιτρέπονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις γίνονται, οι κλαδικές συμβάσεις μπορούν να συναθούν μεταξύ των δύο μερών, οι ομοιοεπαγγελματικές επίσης, οι επιχειρησιακές συμβάσεις επίσης. Όμως πραγματικά είμαστε σε ένα καινούριο τοπίο. Και το καινούριο τοπίο αυτό
δεν το διαμορφώνει κατά ανάγκη το νομοθετικό πλαίσιο, το διαμορφώνει η πραγματική κατάσταση που υπάρχει στην οικονομία. Και νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια μπροστά και στις εκλογές που έχουμε, γιατί βεβαίως ακούω και εγώ πολλές φορές πολλοί να φωνάζουν γιατί καταργείται το ένα ή το άλλο, η επέκταση για παράδειγμα των κρατικών συμβάσεων. Όμως σε μια χώρα που έχει 1 εκατομμύριο ανέργους και έχει ταυτόχρονα και πολλές επιχειρήσεις να μην πληρώνουν ούτε τους μισθούς τους εργαζόμενους, από μόνη της μια τέτοια αγορά είναι απορριθμισμένη. Και ο ρόλος της πολιτείας είναι κάθε φορά να απαντά με επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Κύριε Κουντρουμάνη, κρατήστε το δικαίωμα, γιατί είσαστε και ο νομοθέτης εν προκειμένου, έχετε επομένως βαρύ μεγάλο φορτίο. Να πάμε στον κύριο Στρατούλη στο ίδιο ερώτημα. Πώς αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό και τι σκέφτεστε να κάνετε, κύριε Στρατούλη, εσείς και το κόμμα που εκπροσωπείτε εδώ? Κοιτάξτε, αντίτε, υπήρξε μια πολύ άσχημη μέρα στην ιστορία της χώρας μας, 14 του Φλεβάρι το 2012, όπου με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου η συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν τόλμησε ούτε καν να πάει στη Βουλή. Πήρε μία απόφαση η οποία οδηγεί τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση, τα νέα παιδιά μέχρι 25 χρονών σε καθεστώς εργασιακής σκλαβιάς και τους άνεργους στην πλήρη απελπισία, στην οικονομική και κοινωνική εξουθένωση. Ποια είναι αυτή η απόφαση? Στις 14 Δευτέρου αποφασίστηκε ότι ο κατώτερος μισθός μειώνεται κατά 22%, ο κατώτερος μισθός που ήταν 754 ευρώ μεικτά κατέληξε με αυτή τη μείωση του 22% να είναι 586 ευρώ και ειδικά μεικτά και κάτω από 500 ευρώ καθαρά το μήνα, και όσο αφορά τους νέους 10% επιπλέον μείωση, 32%, δηλαδή τα νέα παιδιά μέχρι 25 χρονών θα παίρνουν κατώτερο μισθό 400 ευρώ. Επίσης, με την ίδια απόφαση ουσιαστικά καταργήθηκαν, όπως είπε ο κύριος που ρώτησε, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διότι μπήκε προθεσμία 3 μηνών στα κλαδικά συνδικάτα να υπογράψουν με τους εργοδότες μειώσεις μισθών. Διαφορετικά θα ισχύει ο βασικός μισθός, δηλαδή μειώσει 40 με 50%. Τους έβαλαν ένα μαχαίρι στο λαιμό, ένα περίστροφο στον κρόταφο, ή υπογράφετε συνδικάτα μειώσεις μισθών ή θα είναι ακόμα πιο μειωμένη μισθή, και ουσιαστικά έστρεψαν τις εργασιακές σχέσεις στις ατομικές συμβάσεις εργασίας, δηλαδή το αφεντικό από τη μία, ο εργαζόμενος από την άλλη, που να μην έχει καμία προστασία. Η δική μας άποψη είναι ότι η πράξη αυτή είναι όχι μόνο αντισυνταγματική, είναι αντικοινωνική, είναι ανθρωποκτόνα. Η πράξη αυτή Υπουργικού Συμβουλίου πρέπει να καταργηθεί. Και αν με την ψήφο τους οι πολίτες αναδείξουν το ΣΥΡΙΖΑ ισχυρό και δώσουν τη δυνατότητα για μια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση στη χώρα, η πρώτη ενέργεια την οποία θα κάνει μια τέτοια κυβέρνηση θα είναι να καταργηθεί αυτός ο αντεργατικός και απάνθρωπος νόμος που οδήγησε στα τάρταρα τους μισθούς των εργαζομένων και των νέων ανθρώπων. Στον κύριο Σιλό θα πάω, αλλά είναι διαδικαστική η διακοπή. Δημήτρης Κολομιχάλης, ορίστε. Κύριε Γιώργα, εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ορίστε. Νομίζω ότι είναι περιττό να περιγράψουμε την κατάσταση. Η διαδικασία, αλλά έχει σημασία να τονίσουμε τα εξής. Η διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών απονευρώνεται, αφυδατώνεται και σε πολλές περιπτώσεις καταργείται στην πράξη. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Βεβαίως, αυτό δεν ξεκίνησε με το Μνημόνιο 2. Αλλά έχει ξεκινήσει και με προηγούμενα νομοθετήματα. Θα θυμίσω τον πολυνόμο που ψηφίστηκε τον Οκτώβρη, όπου πραγματοποιήθηκε και μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση, η 48, όπου ψηφίστηκε το άρθρο 37,
που μέσα σε όλα κατήργησε την υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Επί της ουσίας, λοιπόν, οι συλλογικές συμβάσεις έχουν καταργηθεί. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πρωταγωνιστεί μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς, σε πάρα πολλούς κλάδους. Κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να μην εφαρμοστεί στην πράξη αυτός ο νόμος. Παλεύει δηλαδή για υπογραφή ικανοποιητικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Θα ήθελα όμως να τονίσω και το εξής σε σχέση με αυτά που είπε και ο Υπουργός, ότι ρυθμίζει την αγορά εργασίας, διευκολύνει επί της ουσίας, αυτό είπε δηλαδή, αυτό ισχυρίστηκε, ότι προσπαθούν να διευκολύνουν τις προσλήψεις ιδιαίτερα των νέων. Αυτό μόνο η πείρα το έχει ακυρώσει, το έχει αναιρέσει. Θα γνωστοποιήσω στο ακροατήριο αλλά και στους ακροατές, για όσους φυσικά δεν το γνωρίζουν, ότι και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία ο κατώτερος μισθός είναι πολύ χαμηλότερος. 480 ευρώ. Καμία ανεργία δεν αντιμετωπίστηκε, η ανεργία των νέων εκτοξεύεται στα ύψη. Θα θυμίσω επίσης στον κύριο Υπουργό, το ξέρει δηλαδή, απλώς θα το υπενθυμίσω, ότι σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε, όπου ήταν προσκεκλημένη στελέχη Υπουργείων Εργασίας από σκανδιναβικές χώρες, είπαν το εξής, ότι εφαρμόσαν ελαστικές μορφές εργασίας, χαμηλές εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές για προσλήψεις νέων σε ορισμένες περιοχές και η ανεργία δεν αντιμετωπίστηκε. Καλό λοιπόν, καλούμε την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα να συμπαραταχθούν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να ισχυροποιήσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να αποδυναμώσουν τα δύο μεγάλα κόμματα και την επόμενη μέρα μπορούμε να εγγυηθούμε, εκτός όλων των άλλων, ότι θα είμαστε μπροστάριδες αγώνων για να παρεμποδίσουμε την αντεργατική αντιλαϊκή λέλαπα, η οποία δεν σταματά, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί με νέα μέτρα τον Ιούνιο. Θα ήθελα όμως να παρατηρήσω και ορισμένα, να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις και στην τοποθέτηση. Θα έχουμε όλο τον χρόνο, αν βοηθήσετε και εσείς. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση στα λεγόμενα του κυρίου Στρατούλη. Δίνετε τη δυνατότητα, πρέπει να απαντήσει ο άλλος. Ενώ εμφανίζεται ως η αριστερή δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί με τους αγώνες της τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, ενδεχομένως και με ένα κυβερνητικό σχήμα, η παράταξή του, η συνδικαλιστική παράταξη που είναι προσκύμενη στο ΣΥΝ ΣΥΡΙΖΑ, ετοιμάζεται να υπογράψει συλλογική σύμβαση που προβλέπει μείωση μισθών στον χώρο του εμπορίου. Ναι. Κύριε Στρατούλη, μετά. Κύριε Ζόγα, αυτό είναι που θέλουμε να αποφύγουμε. Δεν είναι αληθές αυτό. Και δεύτερο, ότι δεν έχουμε εμείς καμία αντιπαράθεση προεκλογική με το ΚΚΕ και τις αριστερές δυνάμεις. Εχθροί μας είναι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και η Τρόικα και με αυτή την έννοια δεν απαντώ. Ωραία. Επί της διαδικασίας πάλι, ας προσπαθήσουμε να σεβαστούμε τους παραβρισκόμενους εδώ μέσα να ήρθαν και πρέπει να τους δώσουμε χώρο να κάνουν όλη η ερώτηση. Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε τη κριτική σας στην απάντησή σας. Είπαμε τώρα ως εισαγωγικό να έχουμε μια πρώτη απάντηση. Εγώ υπόσχομαι ότι δεν θα διακόψω συνάδελφο απαντώντας και θα προσπαθήσω να μιλήσω χωρίς σλόγγαν. Λίγο πιο δυνατά, κύριε Λεξουγιώτη, να ακούγεται και στην αίθουσα. Το πρόβλημα το εργασιακό προϋπήρχε των τελευταίων νόμων, προϋπήρχε και του μνημονίου, και δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίστηκε εν κενό οικονομικού περιβάλλοντος. Η άποψη της δράσης ως προς αυτό είναι καθαρή υπό ποια έννοια. Δεν βλέπουμε την εργασία, δεν βλέπουμε τον εργαζόμενο ως κάτι διαφορετικό από τον άνεργο. Αυτό σημαίνει πολύ πρακτικά ότι η εργατική νομοθεσία θα πρέπει να μην λειτουργεί μόνο υπέρ των εργαζομένων, αλλά φροντίζει και την ανάπτυξη της απασχόλησης. Ως προς την αμοιβή, δεν είμαστε σύμφωνοι με την οριζόντια περικοπή των αμοιβών που έγινε με τους τελευταίους νόμους. Είμαστε όμως απόλυτα σαφείς το ότι θέλουμε οι αμοιβές των εργαζομένων να καθορίζονται με όχι αυτοματοποιημένο τρόπο, δηλαδή να καθορίζονται με βάση την παραγωγικότητα και την απόδοση των εργαζομένων. Αυτοματοποιημένος τρόπος αμοιβής σημαίνει αμοιβές προς τα κάτω, σημαίνει επίπλαστη ισότητα και αυτό δεν νομίζω ότι έχει κανένα όφελος για τον εργαζόμενο. Επίσης δεν έχει κανένα όφελος για την ανεργία,
πρέπει να δούμε την εργατική νομοθεσία σαν μοχλό και αυτή ανάπτυξης πρέπει να τη δούμε σαν ένα στοιχείο που δεν οδηγεί στη γενική υποβάθμιση της μάζας των εργαζομένων και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε έτσι ώστε να μην δημιουργεί προνομιούχους εργαζόμενους. Αναφέρομαι προφανώς στα ρετυρέ των εργαζομένων, των ΔΕΚΟ. Επίσης, η εργατική νομοθεσία δεν μπορεί να δημιουργεί στεγανά μέσα στο χώρο των εργαζομένων, συντεχνιακά φαινόμενα, εργαζόμενους πιο ευνοημένους από τους άλλους. Δεν είναι δυνατόν σήμερα, στην εποχή που ζούμε, να μην μπορώ εγώ, ο καθηγητής πανεπιστημίου, να ασκήσω το επάγγελμα του φορτωτή. Αυτό εννοώ κλειστά επαγγέλματα, όπως και πολλά άλλα. Αυτά προς το παρόν και θα επανέλθω. Κ. Βερναρδάκης έχει το λόγο και μετά θα πλησιάζουμε στην ώρα του... των τίτλων ειδήσεων, να το έχετε υπόψη σας. Να ξεκινήσω απαντώντας ακριβώς επί της ερώτησης και στη συνέχεια θα επεκταθώ. Βεβαίως, κατά την άποψη τη δική μου, παραβιάζεται το άρθρο 22 του Συντάγματος που καλύπτει και προστατεύει τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά και το άρθρο 18 της Ευρωπαϊκής Χάρτας Δικαιωμάτων. Θα μπορούσε λόγω των εκτάκτων συνθήκων να παρθούν μέτρα τα οποία όμως θα έπρεπε να έχουν μία λογική που θα οδηγούσε σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και όχι στην απορρίθμιση της αγοράς εργασίας όπως αποδέχτηκε ο κύριος Κουτρουμάνης. Κατέληξε ότι έχουμε απορρίθμισει την αγορά εργασίας. Η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, ξέρετε, γέρνει μονομερώς υπέρ των εργοδοτών και ουσιαστικά αποτελεί μια ακραία έκφραση νεοφιλελευθερισμού. Είναι μια πολιτική δηλαδή, την οποία δεν πρεσβεύει κανένα από τα κόμματα που είναι, μάλλον σχεδόν κανένα από τα κόμματα που υπάρχουν σήμερα στη Βουλή. Μεγάλη σημασία για να έχουμε αποτελέσματα έχει η σειρά με την οποία κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Και έχει σημασία η σειρά γιατί η λάθος συνταγή, οι νόμοι που γράφονται στο γόνατο, δημιουργούν καταστάσεις που στη συνέχεια δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν. Ως παράδειγμα σας φέρω το εξής. Η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, αυτά δηλαδή που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θεωρητικά και πρακτικά θέσεις απασχόλησης, έπρεπε να προηγηθεί της ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, η οποία βεβαίως ήθελε να αποκτήσει ευελιξία, όχι όμως μονομερώς σε βάρος των εργαζομένων. Και τελευταίο, εφόσον πετύχαιναν τα υπόλοιπα μέτρα και εξακολουθούσε να υπάρχει το πρόβλημα, θα έπρεπε μια σοβαρή κυβέρνηση να πάει σε μειώσεις μισθών. Αυτό λοιπόν για το ξεκίνημα. Μάλιστα. Άρη. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα στο αμφιθέατρο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Κοδεκτόνος και Πατησίων. Ακροατές και σπουδαστές της Σχολής Δημοσιογραφίας, του Τμήματος Δημοσιογραφίας, θα θέτουν τα ερωτήματά τους. Πάντα υπό το πλαίσιο των 25 καταστημάτων πλαίσιο σε όλη την Ελλάδα και στο www.plesio.gr όπου βρίσκεται προϊόντα τεχνολογίας αιχμής. Διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας. Θα πάμε λίγο πιο πριν. Είμαστε λίγο πιο πριν. Είμαστε λίγο πιο πριν. Όχι, όχι. Είμαστε λίγο πιο πριν. Ναι, ναι, ναι. Τρία λεπτά, τρία. Να κάνω μία ερώτηση. Σε δύο. Ωραία, λίγο, λίγο. Και έτσι είχαμε μισή ώρα. Ε, ο αέρας, ναι. Όχι, ο αέρας είναι... Όχι, πάμε καλά, είμαστε εντάξει. Α, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, λοιπόν, την προσοχή σας για λίγο, λίγο την προσοχή σας, για να θέλουμε, πρόθεσή μας είναι να ρωτήσετε όλοι. Βλέπετε όμως, το έκανα επί τούτου, ήθελα να το καταλάβετε, για να το ζήσετε κι εσείς βιωματικά. Όταν απευθύνετε ένα ερώτημα και απαντούν πέντε, τρώμε 20 λεπτά. Θέλετε να απευθύνεστε... προσωπικά έτσι ώστε να πάρετε το λόγο όλοι, διότι η μία θέση γεννά την θέση του άλλου
συμπλέκονται και δεν θα καταφέρετε να ρωτήσετε. Πείτε μου, βρείτε μου, δηλαδή θέλω να πω, να βρούμε μαζί την τεχνική, έτσι ώστε να ρωτήσετε και εσείς και τα παιδιά. Κύριε Πορτοσάλτες, ορίστε. Νομίζω. Ναι. Σωστό, σωστό. Αλλά και εσύ τώρα, αυτή ήταν μια γενική ερώτηση. Ναι, έχετε δίκιο. Ήταν μια γενική. Παρακαλώ. Μια σκέψη. Ναι. Να μαζεύονται 5-5-10, να τις σημειώνουν οι ομιλητές στο πάνελ, να απαντούν λίγο ομαδικά. Όχι. Ένα-ένα. Όχι. Με εμείς, αφήστε το. Ναι, ωραία. Ωραία. Θα γίνει. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Όχι τώρα, εδώ ο κύριος Δελής έβαλε ένα πλαίσιο. Γι' αυτό μιλήσατε όλοι. Γι' αυτό έβαλε ένα πλαίσιο. Όπως θέλετε, κάντε την ερώτηση, εμπιδώσουμε εμείς. Δεν έχω κασέτα μέσα. Δεν έχω κασέτα μέσα. Φοβερό. Φοβερά. Πρώτη φορά στη ζωή μου το έχω φέρει τόσο ακριβώς. Τόσο με τέτοια ακρίβεια. Εντάξει, είναι πολύ μωρέ, δεν είναι δύσκολο. Όχι, λέει, είναι αυτό και έπαιξε ακριβώς. Στην ώρα. Τόσο πολύ πολύ εύκολο να ξεφύγει. Πολύ καλά, μαζί στο συγκεκριμένο. Deutsche Welle, Δημητρή. Deutsche Welle, γεια σας. Ναι, 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 μόνο τα υποχρεωτικά. Όσα έχω χορηγό. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, εσύ θα πας στην κυρία από εκεί και ακούς την κυρία Θανασίου. Ναι, 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 ναι. Πήγαινε εσύ στην κυρία από εκεί που τη βλέπω στο ενδιάμεσο των κυρίων και εγώ εδώ στην κυρία Θανασίου. Πάμε, παιδιά. Πάμε. Κυρία, παρακαλώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Παρακολουθείτε Sky 100,3 και έχουμε εδώ αναμέτρηση πολιτών πολιτικών. Πέντε υποψήφοι, ο κύριος Δημήτρης Στρατούλης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώγας εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Βερνανδάκης εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κουτρουμάνης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Λιξουριώτης εκ μέρους του Κόμματος Δράση. Κύριε Θανασίου, καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστώ για το λόγο. Έχω σε δύο λεπτά να πω μία ερώτηση. Εγώ είμαι ο κακός της ιστορίας, πρέπει να είστε σύντομος. Ναι. Μία ερώτηση και τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, στους πολιτικούς που ίσως δεν έχουν σπουδάσει πολιτική επιστήμη, υπογραμμίζω ότι ένα βασικό εγχειρίδιο της πολιτικής επιστήμης είναι ο Μακιαβέλη και δύο πράγματα τονίζει να μην πειραχτούν. Η τιμή και η περιουσία. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα μας εξοντώσετε ακόμα και την περιουσία. Ένα αυτό. Δεύτερον, η πασοκονεοδημοκρατία σαν νεολογισμός ιδρύθηκε εδώ μέσα και αυτοί οι δύο κατά την κρίση του λαού είναι υπεύθυνοι, γιατί κανένας από το λαό δεν είπε για δικά μας παιδιά παρά εσείς οι δύο. Και τρίτον, ο μέσος όρος της υποπαραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας βασίζεται στην συνάθρηση της παραγωγικότητας και του δημόσιου τομέα. Εγώ δεν έχω δουλέψει ούτε μια μέρα στον δημόσιο τομέα και είμαι βέβαιος ότι με υπολασιάζουν η συμβολή των συνανθρώπων μου που δουλεύουν σε αυτόν τον τομέα. Γιατί έχετε καταφέρει να εκμαυλήσετε το μισό ελληνικό λαό χρησιμοποιώντας
τα τήρουν σφετολογία. Το ερώτημα έχει ως εξής. Μετά από όλα αυτά, γιατί στο ΤΑΙΕΚ, ενώ υπάρχουν 200 θέσεις εργασίας, δουλεύουν 40 και ήρθε εκ μετατάξεως μία ακόμα κυρία μέσης εκπαιδεύσεως, ενώ στο διπλανό ο ΑΕΔ πήγαν 10 πανεπιστημιακοί που θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά. Είναι το ταμείο αυτό. Στην Ευαγγελιστρία, το ξέρει πολύ καλά ο κύριος Γιώργος Κουντρουμάνης και ξέρει πολύ καλά τα νούμερα, ωραία, αλλά έχουν και λεπτομέρειες, η εφαρμογή μετράει. Και πήγα και άλλη μια, άλλο ένα τίτλο περιστατικό. Μετά, κύριε Θανασίου, μετά, σε λίγο. Μία ερώτηση θέλουμε, μία κυρία. Έχουμε μία κυρία εδώ. Είναι το όνομά σας? Ελένη Μανουσάκη. Θέλετε να κάνετε την ερώτηση? Μάλιστα, ναι, ναι. Σαν μητέρα τεσσάρων παιδιών θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση σε όλο το πάνελ. Με τα όποια κοινωνικά επιδόματα που ακούμε ότι δεν θα υφίστανται σύντομα, με αφορολόγητο όριο στα 15.500 ευρώ, το οποίο δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα κρατήσει. Με τα όποια προβλήματα στα και κενά στην υγεία και την παιδεία, τι εισόδημα πιστεύετε ότι πρέπει να έχω για να μπορέσουμε να ζήσουμε φτωχικά? Και να μην βάλω βέβαια στην ερώτηση την πιθανότητα για κάποιο άνεργο ή ασθενή στην οικογένεια. Ή αντίστροφα, αν ξεκινούσα τώρα τη ζωή μου με ένα μισθό το οποίο θα ήταν της τάξης των 500 ευρώ, πόσα παιδιά πιστεύετε θα μπορούσα να κάνω, ένα ή κανένα? Πολύ καλή ερώτηση, κυρία Μανουσάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να πάρουμε μια ερώτηση, μήπως κάποιος άλλος εδώ, κάποιος από τους νεότερους, δεν είναι έτοιμος, σε λίγο να ετοιμαστείτε. Πού, στο βάθος, θα πάω στο βάθος, εδώ. Ορίστε. Παρακαλώ, κύριε. Γεια σας. Με λένε Χρήστο. Είμαι σπουδαστής στο ΙΕΧΑΧΜΗ, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας, και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση κυρίως στο υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας. Χθες ανακοινώθηκε το Ζάπιο 3 από τον κύριο Σαμαρά. Αναρωτιέμαι τώρα. Συμμετέχετε από τον Νοέμβρη, όχι από τον Νοέμβρη, κάπου εκεί, σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Πώς περιμένετε ο λαός και ειδικά οι νέοι που δεν έχουν ελπίδα για το μέλλον τους, ο μισθός τους καταραίει συνεχώς και διαφορά, αλλά και η μόνη ελπίδα τους είναι να φύγουν στο εξωτερικό, να σας ψηφίσουν? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστούμε για την ερώτηση. Σου φτάνουν αυτές οι θέσεις κι άλλες. Αρχίζει ο κ. Κουτρουμάνης και θα μιλήσουν όλοι προφανώς, γιατί και εδώ έχουν. Όχι, όχι, αν θέλουν να μην μιλήσουν όλοι, να πάρουμε και άλλες ερωτήσεις, έτσι κι αλλιώς τις θυμάστε. Θα τα απαντήσετε. Κ. Κουτρουμάνη, καταρχήν από τον κ. Αθανασίου. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν συντομότερος για να δοθεί η δυνατότητα να ρωτήσω. Ναι. Λέω, πρώτον, θα ήμουν ευτυχής αν τα θέματα της αγοράς εργασίας μπορούσαν να ρυθμιστούν με ένα νόμο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε ένας καλύτερος ενδεχόμενα υπουργός από μένα με ένα νόμο να λύσει τα προβλήματα. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό, είναι πολύ σύνθετο και νομίζω αν δεν το αναλύσουμε δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Δεύτερο. Στα ταμεία θα υπάρξει στελέχωση εφόσον υπάρξει και μετακίνηση του προσωπικού από τον ΟΕΚ και την Εστία. Σήμερα έχουν πάει όλοι στον ΟΕΔ, έχετε δίκιο, αλλά θα υπάρξει κατανομή του προσωπικού με βάση τις ανάγκες για να καλυφθούν και οι ανάγκες των άλλων ταμείων που καθυστερούν στην απονομή των συντάξεων. Τρίτο, είμαι και εγώ μέλος πολυτεχνής οικογένειας, όμως πρέπει να σας πω ότι διαφωνώ με τις πολιτικές που ασκήθηκαν για δίθεν υποστήριξη των πολυτέχνων. Πιστεύω ότι και τα επιδόματα και άλλες διευκολύνσεις πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν είναι αρκετά. Και είμαι της άποψης ότι η στήριξη της οικογένειας πρέπει να ξεκινάει από το πρώτο παιδί και βέβαια να κλιμακώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας. Θεωρώ υποχρέωση της πολιτείας να βοηθήσει πρωτίστως τους νέους να μπορούν να αποκτήσουν παιδί. Γιατί αν δεν μπορεί να αποκτήσει κάποιος στην ηλικία των 25, των 30, των 35 το πρώτο παιδί, πώς είναι δυνατόν να γίνει πολίτικος? Πώς είναι δυνατόν? Άρα χρειάζεται μια επαναπροσέγγιση της πολιτικής μας στο δημογραφικό και βέβαια συμφωνώ απόλυτα ότι προβάδισμα έχουν οι πολύτεκνοι και η στήριξή τους. Αλλά σε κάθε περίπτωση όχι με πολιτικές πελατειακές χωρίς να μετρώνται τα αποτελέσματα, χωρίς να αξιολογούνται. Τον σπουδαστή ποιος θα απαντήσει, κύριε Βερναλδάκη. Είναι συγκεκριμένο νομίζω το ερώτημα προς τη Νέα Δημοκρατία. Είναι στόχο προσιλωμένο. Παρακαλώ. Απευθυνόταν σε εσάς απευθείας. Ναι. Να θυμίσω, γιατί προφανώς υπάρχει κακή πληροφόρηση, ότι η Νέα Δημοκρατία δέχτηκε να μπει στην κυβέρνηση
θέτοντας κάποιους όρους. Ο πρώτος όρος, και κάτω βεβαίως από ένα εκβιαστικό δίλημα, που ήταν προχωρούμε στο δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σε μια συντεταγμένη πτώχευση, ή σταματά ο δανεισμός, η χώρα ήταν σε αδυναμία να δανειστεί από πουδήποτε αλλού, και πάμε σε μια πλήρη χρεοκοπία. Η πλήρης χρεοκοπία, αντιλαμβάνεστε, ότι θα είχε συνέπειες σε μία μέρα όλων αυτών που ζείτε τα 2,5 χρόνια τα τελευταία. Δηλαδή, η εσωτερική υποτίμηση θα γινόταν ακαριαία. Αντιλαμβάνεστε τον πανικό που θα επικρατούσε στην οικονομία και τις συνέπειες. Τώρα, οι όροι που έθεσε η Νέα Δημοκρατία ήταν οι εξής. Πρώτον, να απομακρυνθεί ο κύριος Παπανδρέου ως επικίνδυνος πρωθυπουργός. Ήταν ένας πρωθυπουργός που διέσυρε την Ελλάδα διεθνώς. Δεν υπάρχει όμως σε όλη την ιστορική αναφορά. Όχι, μα δεν γίνεται να μην απαντήσω σε αυτό το σημείο. Θα απαντήσετε, αλλά μην γίνεται, λοιπόν, μην μπλατένετε. Απομάκρυνε λοιπόν τον τότε πρωθυπουργό, τον αποτυχημένο πρωθυπουργό που είχε διασύρει την Ελλάδα και έβαλε τη διαδικασία των εκλογών. Των εκλογών που εκφράζεται ο πολίτης, που δίνει τη δυνατότητα στον νεαρό φίλο που έκανε την ερώτηση, γιατί δεν θυμάμαι το όνομα, συγγνώμη, στο Χρήστο, αλλά και σε όλους να εκφραστούν θετικά, να αξιολογήσουν το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και να αποφασίσουν τι θα επιλέξουν. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ερώτηση από κάτω. Πηγαίνω, εδώ αμέσως. Ορίστε. Ναι, κρατήστε την ερώτηση, Αλημαντίδης Πέτρος. Διότι κρατήστε τι έχετε να πείτε και θα απαντήσετε τώρα. Λέγομαι Αλημαντίδης Πέτρος. Νομίζω ότι οι συζητήσεις οι οποίες γίνανε εδώ πέρα αναφερόντουσαν στο θέμα το ότι δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους οι εργοδότες. Άρα μιλάμε για μια πίτα την οποία δεν έχουμε και προσπαθούμε να μοιράσουμε. Άρα πρέπει να υπάρξει μια παραγωγικότητα, να υπάρξει μια κερδοφορία των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις και να αυξήσουν τους μισθούς στους εργαζομένους. Αυτό ήθελα να πω. Μάλιστα. Γενικά σε όλους απευθύνουμε. Είναι άλλος ένας κύριος δίπλα, Άρη, και μετά από εδώ από μένα. Ένας απλός Γιώργος. Ερώτηση στον κύριο Κουτρουμάνη. Χρόνια πολλά, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Όσον αφορά αυτό που είπε ο αγαπητός κύριος που μίλησε πριν, η ενοποίηση των ταμείων και η σφοροδιαφυγή που λαμβάνει η χώρα σε αυτή τη χώρα, πώς θα αντιμετωπιστεί για να μπορέσει να υπάρξει σωστή διαχείριση των ασφαλιστικών ταμείων εν έτη 2012 και με προοπτική ότι η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών θα συμβεί μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Να πάμε για τη φοροδιαφυγή, Άρη, αν συμφωνείς, να πάρουμε τον κύριο Στρατούλη. Ναι, έχω κι εγώ δηλαδή την απορία και θέλω ο Δημήτρης να απαντήσει σε αυτό. Ναι, βεβαίως θα απαντήσω. Απλά ήθελα να πω πριν στην κυρία Ελένη ότι με τέτοιες οικονομικές συνθήκες και τέτοιες περικοπές μισθών και συντάξεων και επιδομάτων είναι ηρωισμός το να έχεις τέτοια παιδιά και να τις πω καλή δύναμη, καλό κουράγιο και να κατεβαίνεις στο δρόμο να αγωνίζεται για να μην κοπούν τα κοινωνικά επιδόματα. Γιατί, κυρία Ελένη, ό,τι και να λένε, έχουν υπογράψει με την Τρόικα ότι θα μειωθούν από τα 6 δισεκατομμύρια που δίνονται για κοινωνικά επιδόματα, θα κόψουν τα 2 δισεκατομμύρια. Τώρα, εισοδηματικά κριτήρια θα βάλουν, περιουσιακά θα βάλουν, άλλα κριτήρια θα βάλουν. Ο στόχος τους είναι να τα μειώσουν. Επομένως, η δική μας γνώμη είναι να μην έχουν 151 βουλευτές μαζί το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, να μην ξανακυβερνήσουν για να μην σας τα κόψουν. Το δεύτερο, ήθελα να πω ότι ήταν πολύ σημαντική η επισήμανση του Χρήστου. Τα νέα παιδιά δεν έχουν μόνο μισθούς, αν έχουν δουλειά, γιατί δεν έχουν τα νέα παιδιά. Πάνω από 50% των νέων ανθρώπων μέχρι 25 ετών δεν έχουν δουλειά και όταν έχουν δουλειά είναι με 400 ευρώ, είναι ανασφάλιστοι, είναι χωρίς δικαιώματα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, επειδή δεν έχουν δουλειά, 150.000 συνομήλικοί σου έχουν φύγει από τη χώρα μας. Και αυτό δεν είναι απώλεια μόνο για τις οικογένειές σας που σας χάνουν, είναι και απώλεια και για την κοινωνία και την οικονομία, γιατί σε μια περίπτωση που η Ελλάδα θα ανέκαμπτε, στερείται από ένα κρίσιμο και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό νεαρό. Και το τελευταίο για την εισφοροδιαφυγή, το οποίο ρωτήθηκε, είναι θέμα πολιτικής βούλησης η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής. Που δυστυχώς δεν έχουν οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, και όχι μόνο δεν πολεμούσαν την εισφοροδιαφυγή, αλλά την επιβράβευαν με συνεχείς χαριστικές ρυθμίσεις στους μπαταχτσίδες εργοδότες, δηλαδή σε αυτούς που δεν πλήρωναν το ΙΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία. Που με διάφορες δόσεις ή με διάφορες περικοπές αυτών που χρωστούσαν, τους έδιναν και βραβείο, δίνοντας το κακό παράδειγμα σε άλλες επιχειρήσεις και εργοδότες που ήταν νομιμόφρονες να παρανομήσουν και οι ίδιοι. Δημήτρης Στρατούλης, υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Είσαστε έτοιμος. Πολύ ωραία. Κύριε Λιξουριώτης, υποψήφιος με τη δράση. Έχετε δύο θέματα να απαντήσετε, τουλάχιστον από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αλλά σύντομα, παρακαλώ. Όσο μπορώ, γιατί όταν σωρεύονται οι ερωτήσεις, τα προβλήματα. Ναι. Αλλά εδώ δεν είναι πάντως, θα τα πάμε πιο γρήγορα. Γενικά, ότι είπε ο κύριος Υπουργός ότι θα ήταν ευτυχής αν έλυνε τα προβλήματα της αγοράς με νόμο. Εγώ λέω ότι είμαι δυστυχής, γιατί μέχρι σήμερα τα προβλήματα της αγοράς πηγαίναμε να τα λύνουμε με νόμους. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, που φτάσαμε στο πρόβλημα της κυρίας που έχει τα παιδιά, που φτάσαμε στο νεαρό φίλο, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος έχει αγωνία για το μέλλον του. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να σταματήσουμε να τα βλέπουμε έτσι, να αφήσουμε τις υποκρισίες, να αντιμετωπίσουμε την ανεργία με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Χρειαζόμαστε ζωντανές επιχειρήσεις για να μπορεί, φίλε Γιώργο, Νίκο κλπ, να έχεις δουλειά, και όχι δουλειά των 500, αλλά όσο πάει, όσο επιτρέπει η οικονομία αυτής της χώρας. Πρέπει να κόψουμε τις ακαμψίες της εργατικής νομοθεσίας, γιατί παράγει τις ανισότητες, μολονότι έχουμε την ψευδαίσθηση ότι τις καλύπτει. Πρέπει να πολεμήσουμε τη γραφειοκρατία. Το εργασιακά δεν είναι άμυρα των προβλημάτων της γραφειοκρατίας. Ο ΟΜΕΔ, θα μου επιτρέψετε κύριε Βερναδάκη, ότι έχει πανηγυρικά αποτύχει, γιατί είναι ένας δίσκαμπτος μηχανισμός. Η δράση... Η διαιτησία δηλαδή, αυτό εννοείται. Όχι, εσύ είπα, συγγνώμη, ο ΑΕΔ, διορθώνω. ΟΑΕΔ. Έχει αποτύχει, και το απευθύνω σε εσάς, ο οποίος είσαστε διοικητής, είστε και συνδικαλιστής. Θα κάνω μια παρένθεση. Αισθάνομαι, είσαστε ένας συνδικαλιστής, είναι και ήταν. Αισθάνομαι ο μοναδικός μη συνδικαλιστής της παρέας, έτσι το σημειώνω. Και ο κύριος Γιώργας, από ό,τι ξέρω, τον ακούω σαν εκπρόσωπο του ΠΑΜΕ. Υπ' αυτή την έννοια, θα πρέπει, η άποψή μας είναι, το κομμάτι της ανεργίας να αντιμετωπιστεί με άλλα εναλλακτικά μέτρα, δηλαδή με την ανάπτυξη της κατάρτισης επανεκπαίδευσης των εργαζομένων. Θα πρέπει να το αναλάβει το Υπουργείο Εργασίας. Δεν χρειαζόμαστε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό μηχανισμό που ρουφάει χρήμα και λέγεται ο ΑΕΔ. Επίσης, το ζήτημα της επανεκπαίδευσης και της κατάρτισης, δεν έχουμε ανάγκη τον ΟΑΕΔ για να μας το τρέχει. Υπάρχουν οι κλαδικοί φορείς εργοδοτών και εργαζομένων να φτιάξουν κλαδικά συστήματα επανακατάρτισης. Πάγιο αίτημά τους. Δεν ξέρω γιατί οι πολιτικοί μέχρι τώρα, κυβερνήσεις κοφεύουν σε αυτό το αίτημα. Είναι πάγιο αίτημα κλαδικών συστημάτων επανακατάρτισης. Λοιπόν, και εδώ το κλαδικό σύστημα επανακατάρτισης μπορεί κάλλιστα να συνδιαλλαγεί και να συνεργαστεί με την ιδιωτική πρωτοβουλία και να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο σχήμα. Δεν συνεχίζω άλλο, αν και έχω πολλά ακόμα. Άρης Πρωτοσάλτε. Λοιπόν, καθώς περάσαμε ήδη τις 10 παρατέταρτο, κύριε Γιώργο, προφανώς είμαστε εδώ έως τις 11, υπενθυμίζω, σε αυτή τη διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα το οποίο θα διαρκέσει 2 λεπτά για τις διαφημίσεις, και αμέσως μετά ο Δημήτρης Κολομιχάλης θα μας περιγράψει και τα θέματα της κυκλοφορίας, ενώ θα μας κάνει μια μικρή περιγραφή της κυκλοφορίας, και ερχόμαστε πάλι εδώ. Ευχαριστώ. Κύριε Κουτουμπάρη, δεν απαντήσατε στο θέμα. Να βάλετε αυτούς που έχετε και που θέλετε. Ποιος? Τους έχουμε εμείς, τι είναι. Μόνο με να έχει γιατρός. Μόνο με να έχω. Έχει αξία. Ο άλλος είπε. Να κρατήσω χρόνος. Άλλος είπε. Για την ώρα τουλάχιστον δεν έχουμε τίποτα. Όχι, αφήστε το αυτό. Έπεσα στα πόδια σας, νομίζω, και πήρα το νερό. Thank you.
εγώ είπα να σε φωνάξω. Ναι, ναι. Θα συνοηθεί με το μάξιμο. Δεν ξέρω εγώ. 33-78, 4-39. Ο μάξιμο, ο μπόλα. 33-78, 4-39. Λοιπόν, πολύ καλές ήταν οι ερωτήσεις. Είμαστε έτοιμοι, συνεχίζουμε, παιδιά. Πάτε τις θέσεις μας. Κύριε Κασίου, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, παρακαλώ, διατυπώστε το ερώτημά σας. Καλημέρα, λέγομαι Κατάκος Στρατής. Ήθελα να ρωτήσω όποιον θέλει. Αν θέλετε να λέτε και κάτι άλλο, με τι επαγγέλλεστε, ναι. Για να ξέρουν καλύτερα και τι... Εκπαιδευτικός. Ήθελα να ρωτήσω, για όποιον θέλει να απαντήσει καταρχήν, αν θεωρούν οι ομιλητές και οι υποψήφοι βουλευτές ότι ο μισθός είναι ένα δικαίωμα των εργαζομένων που πρέπει με έναν τρόπο εξωτερικό, πιθανόν ή από το κράτος, να προσδιορίζεται και οι επιχειρήσεις να κόβουν το λαιμό τους ή να χρεοκοπούν, να μετακομίζουν και να τους τον δίνουν, ή ένα οργανικό στοιχείο της επιχειρηματικότητας πρέπει να συνδέεται με την παραγωγικότητα σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες. Και αυτό το συνεργασία θέλω να έρθω και να πω στην παρατήρηση του κ. Λιξουριώτη. Και για τον κύριο Κουτρουμάνη, είναι ο ίδιος υπουργός εργασίας και πρώην συνδικαλιστής. Και νομίζω αρκετοί συνδικαλιστές έγιναν υπουργοί εργασίας. Πώς θα μας φαινόταν, ας πούμε, αν ο πρόεδρος του ΣΕΒ ήταν υπουργός εργασίας? Θέλω να πω ότι τελικά. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Η εργασία, λοιπόν, η προστασία της εργασίας είναι κομμάτι μόνο της μίας πλευράς. Η επιχειρηματικότητα είναι μονομερής, είναι ένα συνολικό πλαίσιο. Και αυτό που λέμε συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι ελεύθερες διαπραγματεύσεις ή εξαναγκαζόμενες τελικά με έναν οργανισμό ο οποίος προσδιορίζει πόσο στάνει ο μισθός? Από εδώ μια ερώτηση. Ο κύριος. Λέγομαι Βασίλης Σταθόπουλος και είμαι ορθοδοντικός. Θα ήθελα να ρωτήσω εν ώψη της προεκλογικής περιόδου, γιατί ορισμένα κόμματα και συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία και οι Δράσεις, αλλά και παλαιότερα το ΠΑΣΟΚ, έχουν αρχίσει και μιλάνε για μια προστασία των χάμηλων συνταξιούχων, ανεβάζοντας το επίπεδό της, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στα 700 ευρώ. Και μάλιστα ένας από τους συνδυασμούς υπόσχεται και χωρίς ασφαλιστικές εισφορές. Θα ήθελα να πω ότι ο μεγαλύτερος μπαταχτσής στο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης, και ο κ. Κουτρουμάνης το γνωρίζει καλώς γιατί ήταν πρόεδρος των εργαζομένων, είναι το κράτος. Έχει να δώσει τριμερή χρηματοδότηση πάρα πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα στο ΕΤΑ, τσάι, ένα από τα ταμεία, οφείλει 365.816.000. Έχει λαιλατήσει η πολιτεία διαχρονικά τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Προχώρησε στη λαιλάτηση όλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία δεν είχαν ομόλογα, αλλά μετέτρεψε στις 9 Μαρτίου τα μετρητά τους σε ομόλογα για να κουρευτούν στις 12. Πολύ ωραία. Ελαττώθηκε το ΛΑΦΚΑ και όλα αυτά. Πώς θα φτάσει ακριβώς, με ποιες προϋποθέσεις θα δώσει 700 ευρώ, θα διπλασιάσει δηλαδή τις σημερινές συντάξεις? Και ένα τελευταίο ερώτημα εδώ. Είστε σπουδαστής ή όχι? Καλημέρα. Κώστας Πολάτογλου, είμαι διορικός υπάλληλος. Η ερώτηση έχει να κάνει. Είπατε μπορείτε προηγούμενος... να σηκωθείτε όρθιος για να σας βλέπει καλύτερα η κάμερα τούτη. Ευχαριστούμε. Υπόθηκε προηγουμένως ότι συσχετίστηκε, ας πούμε, η μείωση των μισθών και
η ενίσχυση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και πιθανώς και η αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με την καταπολέμηση της, με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, μάλλον και την καταπολέμηση της ανεργίας. Αυτά τα μέτρα είναι κάποια μέτρα που αφορούν αποκλειστικά στη μεριά των εργαζομένων. Και υπάρχει μια πρακτική που συναντάται πολύ συχνά στον ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον που δουλεύω εγώ, που είναι οι απλήρωτες υπερορίες. Οι απλήρωτες υπερορίες είναι ένα πράγμα το οποίο στερεί την αμοιβή, την επιπλέον από τον εργαζόμενο που κάνει τις υπερορίες. Θα κλείσω πολύ σύντομα. Στερεί επίσης όμως οι ασφαλιστικές εισφορές από ταμεία τα οποία υποτίθεται ότι έχουν πολύ μεγάλα ελλείμματα. Και στερεί και πιθανώς θέσεις εργασίας από ανέργους οι οποίοι θα μπορούσαν έστω με μορφές μερικής απασχόλησης να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Η ερώτηση είναι πώς προτείνει ο καθένας. Δυστυχώς απευθύνεται σε όλους το ερώτημα. Ωραία. Το πώς προτείνει ο καθένας να αντιμετωπίσει. Προφανώς απευθύνεται σε όλους. Πρέπει να μιλήσει κάποια στιγμή. Αλλά ναι, ακριβώς. Άρη, βλέπω και μακριά όταν είμαστε, συνεννοούμαστε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Γιώγας και ο κύριος Κουτρουμάνης, νομίζω, για να πάμε μέχρι τις 10 που θα χρειαστεί να διακόψουμε και πάλι. Παρατέθηκαν πολλά ζητήματα που θα χρειαζόμουν τουλάχιστον μισή ώρα για να τοποθετηθώ. Στην κυρία, κοιτάξτε, είδα την αδυναμία του Υπουργού να απαντήσει. Αυτό είναι το μέλλον που μπορεί να υποσχεθεί ο καπιταλισμός. Αυτό πρέπει να εξαχθεί σαν συμπέρασμα. Κοιτάξτε, ναι, σε σχέση με τα κοινωνικά επιδόματα, το μνημόνιο προβλέπει ότι πρέπει να μειωθούν κατά 4 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2015. Αυτό το μνημόνιο το έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Και απαντώ και στο φίλο το σπουδαστή που είπε για τη Νέα Δημοκρατία συμμετείχε στην κυβέρνηση και ο κύριος Βερναδάκης απάντησε ότι ήταν για συγκεκριμένο σκοπό. Η Νέα Δημοκρατία συμμετείχε, βοήθησε, προσέφερε χείρα βοηθεία στο σχηματισμό ενός κυβερνητικού σχήματος που υλοποίησε μέτρα τα οποία είναι στρατηγικού χαρακτήρα, είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Υλοποιήθηκαν μέτρα που είχαν καθυστερήσει εδώ και δεκαετίες λόγω της ισχυρής πίεσης που ασκούσε το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα με ταξικό προσανατολισμό. Σε σχέση με την εισφοροδιαφυγή. Την εισφοροδιαφυγή την εκθρέφει πάνω απ' όλα το ανελαίητο κυνήγι των καπιταλιστών για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Όσοι έλεγχοι και αν διενεργηθούν, η εισφοροδιαφυγή θα υπάρχει. Έχουμε την εμπειρία της Σουηδίας. Συναντηθήκαμε με συνδικάτα της Σουηδίας και μας είπαν που το σκανδιναβικό μοντέλο θεωρείται αυτό το οποίο διαθέτει, έχει τις περισσότερες παροχές προς τους εργαζόμενους και θεωρείται ένα οργανωμένο κράτος στα πλαίσια της αστικής του λειτουργίας, της λειτουργίας προς όφελος των μονοπωλίων. Εκεί λοιπόν η εισφοροδιαφυγή ανέρχεται περίπου 20% επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού. Δεν οφείλεται λοιπόν στην ελληνική παθογένεια. Βεβαίως, στις ελληνικές παθογένειες. Βεβαίως, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παλεύει και διεκδικεί προσλήψεις στις επιθεωρήσεις εργασίας, ώστε να διενεργούν επαρκείς ελέγχους και αυτό να λειτουργήσει σαν ένα αντίβαρο στην κεφαλαιοκρατική αδιφαγία. Αυτό είναι ένα, αλλά και αυτό φυσικά και αυτός ο οργανισμός και αυτό το σώμα συνεχώς αποδυναμώνεται. Επίσης, η εισφοροδιαφυγή. Η εισφοροδιαφυγή ενισχύεται και με νομοθετήματα. Πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος που προβλέπει τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 5% στους λεγόμενους συνεπείς εργοδότες. Η μείωση των μισθών είναι το οξυγόνο. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι το οξυγόνο της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων. Γι' αυτό λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα καλεί την εργατική τάξη και όλο τον ελληνικό λαό να βάλει φρένο σε αυτή την κατάσταση, να ανατρέψει την αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική στη λαϊκή εξουσία, στη λαϊκή οικονομία, η οποία θα είναι απαλλαγμένη από τις νομοτέλειες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, δεν θα επιδιώκει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά τη διασφάλιση, την ικανοποίηση του συνόλου των διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών, εκεί θα μπορούν να διασφαλιστούν μισθοί, συντάξεις με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Ο κύριος Κουτρουμάνης. Καταρχήν πρέπει να διευκρινίσω ότι με βάση τη δική μου άποψη τουλάχιστον, ο συνδικαλιστής δεν είναι επάγγελμα. Εγώ δεν ήμουν επαγγελματίας συνδικαλιστής. Εγώ δούλευα περισσότερο ως συνδικαλιστής από ό,τι δούλευα όταν ήμουν στην υπηρεσία. Δεύτερο, είμαι από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ζουν τα προβλήματα. Δεν είμαι από τους πολιτικούς
που έχουν πολλά χρόνια στην πολιτική. Μπήκα μόλις το 2009 και βέβαια ζω τα προβλήματα ακόμη και στο στενό οικογενειακό μου περιβάλλον. Στο οικογενειακό περιβάλλον το ευρύτερο, 6 παιδιά που έχουν τελειώσει τις σπουδές τους είναι άνεργα. Άρα μπορώ να ξέρω τι σημαίνει για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ολοκληρώσει έναν κύκλο σπουδών, που έχει κάνει τα πάντα στη ζωή του και δεν βρίσκει δουλειά. Τρίτο, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Έτσι και θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί δεν μπορώ να απολογούμε για όλα τα αμαρτήματα του πολιτικού συστήματος. Γιατί τα 2,5 τελευταία χρόνια δεν έχει προσληφθεί ούτε ένας στο δημόσιο χωρίς σας. Και αν υπάρχει ένας, να το πούνε οι συνομιλητές μας ή οποιοδήποτε άλλος. Να πούμε επίσης ότι δεν είμαστε ίδιοι, γιατί μέχρι τις προηγούμενες εκλογές, μέχρι τις 3 του μήνα, τις 2 του μήνα, που ήταν Παρασκευή, διοριζόντουσαν στο δημόσιο ή στα προγράμματα state. Δεν είναι ίδιος ο ΑΕΔ με αυτόν τον ΑΕΔ που έχουμε σήμερα. Και από εδώ και στον κύριο Λιξουριώτη, σαφώς συνεργαζόμαστε και με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά δεν μπορούμε να δίνουμε τα χρήματα χωρίς να κάνουμε αξιολόγηση για το που πάνε και τι αποτελέσματα έχουν. Σας διακόπτω, κύριε Υπουργέ. Ναι, διότι, όχι, προσέξτε, προσέξτε. Τα ερωτήματα θα τα επαναλάβουμε στην έναρξη της δεύτερης ώρας μετά το δελτίο ειδήσεων. Εδώ κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, την πρώτη ώρα την σύνδεσή μας από το αμφιθέατρο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση διάλογος πολιτών με πολιτικούς. Είμαστε πάντα στο πλαίσιο των 25 καταστημάτων πλαίσιο σε όλη την Ελλάδα και στο www.plaisio.gr όπου βρίσκεται τα προϊόντα τεχνολογίας ΕΧΜΗ. Θα τα πούμε σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων. Οι ειδήσεις να είναι τιτλώδεις. Οι ειδήσεις τιτλώδεις. Μην καθυστερήσουμε πολύ. Εμίλια. Μπροστά κάτσε, λες μπροστά εννοείς συγκεντρώσεις ή άμεσα δεν είναι θέμα. Εμείς συλλογικά αποφασίσουμε. Έχουμε μια ομάδα που είναι μέχρι στα πάντα. Thank you.
Όλοι μαζί και μπήκες, όλοι μαζί και μπήκες. Μπαμπή, μπορείς να κλείσεις και να ξανανοίξεις το ραδιόφωνο. Το κάναμε, το κάναμε. Α, εντάξει, εντάξει, καλώς, καλώς. Ευχαριστώ. Πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ λοιπόν στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, στο κέντρο της Αθήνας, Πατησίων, στην Κυψέλη. Και μόνο και μόνο αυτό, το ότι είμαστε εδώ, συζητούμε και υπάρχουν ερωτήματα, υπάρχουν και απαντήσεις, έτσι πιστεύω μέχρι στιγμής. Έχουμε ήδη μία ώρα, έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας. Και είναι κοντά μας ο κύριος Λιξουριώτης, που είναι υποψήφιος με τη δράση στη Δεύτερη Αθηνών, ο κύριος Στρατούλης με το ΣΥΡΙΖΑ στη Δεύτερη Αθηνών, ο κύριος Γιώγας με το ΚΚΕ στην Πρώτη Αθηνών. Σωστά. Ο κύριος Βερναρδάκης με τη Νέα Δημοκρατία στην Δεύτερη Αθηνών και ο κύριος Κουτρουμάνης στην Δεύτερη Αθηνών επίσης. Είχαμε μείνει με δύο ερωτήματα κατά τη γνώμη μου. Είναι άλλο που έβαλε ο κύριος εκπαιδευτικός που είπε πώς καθορίζει το μισθό σου. Έχει ενδιαφέρον και αυτό. Έτσι. Είμαστε εδώ λοιπόν με τον Άρη Πρωτοσάλτη όπως ακούσατε και έχουμε δύο-τρία ερωτήματα τα οποία πρέπει να μας δώσουν την αφορμή να συνεχίσουμε. Υπερορίες χωρίς να πληρώνονται του νεαρού. Και πού θα βρεθούν τα λεφτά για τις συντάξεις. Κύριε Κουτρουμάνη, σας διακόψαμε διότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος. Λοιπόν, κύριε Κουτρουμάνη, συνεχίστε. Ναι, έλεγα πριν τη διακοπή ότι δεν διαμορφώνονται τα πράγματα μέσα από ένα νομοθετικό πλαίσιο. Ωστόσο, δεν συμφωνώ καθόλου με την άποψη ότι πρέπει η αγορά να λειτουργεί χωρίς κανόνες. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε από τη μία άκρη στην άλλη. Δεν μπορούμε να θεωρούμε τον ιδιωτικό τομέα δημόσιο και να επιβάλλουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ισχύσουν, όπως δεν μπορούμε να αφήσουμε εντελώς χωρίς κανόνες στην αγορά, διότι σε αυτή την περίπτωση ζημιώνονται και οι επιχειρήσεις στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Τώρα, για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος. Είναι εντελώς λαθεμένη η άποψη ότι το δημόσιο δεν πληρώνει την τριμερή του χρηματοδότηση ή δεν πληρώνει τη συνεισφορά του στο ασφαλιστικό σύστημα. Πρέπει να σας πω ότι στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προβλέπεται για τα τρία επόμενα χρόνια χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό με 41 δισεκατομμύρια ευρώ. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε
να στηρίξουμε τις συντάξεις. Ένα θέμα ακόμη για την... τα τρία επόμενα χρόνια. Για τρία χρόνια. Να πω λοιπόν ότι για την εσφοροδιαφυγή, που είναι πράγματι ένα τεράστιο πρόβλημα, για πρώτη φορά εφαρμόσαμε σύστημα καθολικής εφαρμογής των μέτρων αναγκαστικής εισπράξης. Και καταφέραμε μέσα σε δύο χρόνια να εισπράξουμε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ από παλαιότερες οφειλές. Δεν αρκεί. Χρειάζεται μεγάλη. Κοιτάξτε, το πρώτο. Έχει να κάνει με την αδυναμία των επιχειρήσεων σε συνθήκες ύφεσης και αυτό το οποίο ψηφίσαμε με τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την ίσπραξη των δημοσίων εσόδων και των εισφορών και των φόρων και νομίζω ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Ένα μήνα και αυτό
Μια... σε ηλικία 60 ετών μονιμοποιήθηκα. Σε ηλικία 60 ετών μονιμοποιήθηκα. Με στείλανε στη Μεθόνη στην Κορώνη. Ως εκ τούτου έκανα άλλο σπιτικό εκεί και έχω αυτή τη στιγμή δημόσιο γενικό λογιστήριο, δηλαδή ΙΚΑ, και επειδή ήταν μισθή πίνηση έφτιαξα μια μικροεπιχειρησούλα, ΤΕΒΕ. Έτσι αναμειγνύεται ή κατέβε δημόσιο. Παρ' και, μας ανοίγεται το μεγάλο πρόβλημα. Και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Έχω τρέξει σε όλα τα ΙΚΑ της Αθήνας, σε όλα τα ΤΕΒΕ. Και άκρη δεν βρίσκεται. Σε όλους τους εργατολόγους, το Φίλτα, το Κεφύλο, από το ΤΕΙ Μητρόπουλο και στους υπολείπους. Να μην πω άλλα, στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας. Τα καταλαβαίνουμε όλοι, τα ξέρουμε όλοι. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να υποβάλω και να φτιάξω σωστή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο νόμος 405 με μπερδεύει. Ωραία. Του 83 και βρίσκομαι σε ένα χάος. Κύριε Στρατούλη, αρχίζετε. Έτσι είναι. Άρη, όχι. Το καταλαβαίνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι... Ναι. Σύμφωνοι, αλλά δικούμε τους πολίτες, σας παρακαλώ. Πάμε. Δημήτρη Στρατούλη. Σε δευτερόλεπτα θέλω να απαντήσω. Σε δευτερόλεπτα θέλω να απαντήσω σε δύο ερωτήσεις. Πρώτο, για τους σπόρους του ασφαλιστικού συστήματος, αν φτάνουν για συντάξεις. Αθωώστε με, γιατί είμαι ορφανός. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι είπε ο κύριος Υπουργός, ναι, ότι υπάρχει αδυναμία εισόδων στο ασφαλιστικό σύστημα. Ποιος φταίει όμως γι' αυτό? Φταίνε οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας που διαχρονικά λαιλάτισαν τα αποθεματικά και την περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων από το 50 μέχρι σήμερα. Από 100 δισεκατομμύρια που έπρεπε να έχουν κουμπαρά τα ασφαλιστικά ταμεία από τις εισφορές των μπαμπάδων σας, των παππούδων σας και τις δικές σας. Τα ξέρω, θα τα πω. Τα λαιλάτισαν με δομημένα ομόλογα, με χρηματιστήρια, με καταθέσεις άτυπες στην που άφησαν, τα λαιλάτισαν πριν.
πήραν το 12,5. Άρα οι μειώσεις... ασφαλιστικών ταμείων των εσόδων. Τώρα, το δεύτερο ερώτημα και τελειώνω. Με τα ξενοδοχεία, μπορείτε να κλείσετε το κέντρο, κλείνω. Κέντρο ή γιατί κλείνουν επιχειρήσεις. Όχι, αγαπητέ μου Ντίνο, δεν φταίει η αριστερά γι' αυτό. Τις επιχειρήσεις κέντρο τις κλείνουν οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που μειώνουν μισθούς και συντάξεις και δεν έχει ο κόσμος λεφτά να πάει να αγοράσει προϊόντα. Και όταν οι εργάτες και οι εργαζόμενοι δεν έχουν λεφτά, έχουμε μαγαζιά κλειστά. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, καταλάβατε. Γι' αυτό κλείνουν οι επιχειρήσεις και δεν θα φορτωθεί η αριστερά τέτοιες λοιπόν, ευθύνες. Μεταξύ του κυρίου Στρατούλη και του κυρίου. Θα το επαναλάβετε. Κρατήσετε. Εντάξει, αλλά δώστε το όσο μπορείτε πιο σφιχτά. Κύριε Βερναράκη, είστε μετά, έτσι. Όχι. Γι' αυτό οι τύψεις μου μιλάνε. Δε.
στα ασφαλιστικά ταμεία με επιτόκιο που έφτανε μέχρι το 30%. Μόνο από αυτή τη διαδικασία έχουν απολευθεί τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, κάθε χρόνο, λέω 30 χρόνια, κατατεθειμένα άτοκα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Έχουν χαθεί περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάθε χρόνο χάνονται 4 με 5 δισεκατομμύρια μόνο από την εισφοροδιαφυγή. Μόνο από τα προγράμματα των stage, αν μιλήσουμε για ελαστικές εργασιακές σχέσεις, χάθηκαν περίπου ένα. Θα θυμίσω απλά ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τον Ιούνιο, αν δεν απατώμε, του 2010 με προεδρικό διάταγμα. Είναι να καταργηθεί. Σε αυτό το δρόμο λοιπόν αγώνα για να το ανατρέψουμε, αγώνα για να το παρεμποδίσουμε. Στον κύριο συνταξιούχος που είπε για το ότι θέλει να ψηφίσει τα δύο μεγάλα κόμματα, αν κατάλαβα, τον αναγκάζουν μάλλον με την πολιτική τους να μην τα ψηφίσει. Δυνάμωση του δικοματισμού για να έχει αποτέλεσμα. Πρέπει να συνοδευτεί από αποφασιστική ενίσχυση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τα άλλα κόμματα, τα λεγόμενα αντιμνημονιακά, αυτό που προτείνουν είναι ένα διαφορετικό μείγμα διαχείρισης της πολιτικής που ασκήσαν τα δύο μεγάλα κόμματα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα διαφορετικό μείγμα διαχείρισης της κρίσης που οδηγεί στο ακριβώς ίδιο αποτέλεσμα. Σε σχέση. Κλείνω. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος περί φασισμού. Λοιπόν, το φασισμό να τον αναζητήσει. Για το κέντρο της Αθήνας λέτε τώρα. Το φασισμό να τον αναζητήσει στο 1 εκατομμύριο ανέργους, στο φασισμό να τον αναζητήσει στους νόμους που προβλέπουν από την πρόσληψη νέων ανθρώπων κάτω από 25 ετών με 400 ευρώ, το φασισμό να τον αναζητήσει στα 3 εκατομμύρια που ζουν με λιγότερο από 7.000 ευρώ το χρόνο, το φασισμό να τον αναζητήσει στους 350.000 συμπολίτες μας που τρέφονται από τα σύντια της Εκκλησίας και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, το φασισμό να τον αναζητήσει. Ούτως ώστε να μην έχουν συνέπειες οι πράξεις του ενός σε βάρος του άλλου. Αυτό λοιπόν. Εσείς,
καταλαβαίνετε. Κόψε, άρχισε, ορίστε. Να απάντησε που θέλει. Όχι, όχι, δεν μπορώ να απαντήσω. Απλώς σε παραπέμπω στο 18ο σημείο. Το δικό σας ήταν. Κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο ημίωρο είμαστε στη σημερινή παρακαλώ πρώτη για συνάντηση. Παρακαλώ για τη ησυχία σας, είμαστε παρακαλώ στον αέρα. Πολύ ωραία. Στη σημερινή λοιπόν πρώτη συνάντηση πολιτικών με πολίτες. Λοιπόν, κύριε Βερναδάκη, έχουμε μείνει σε εσάς. Γιώργος Βερναδάκης, υποψήφιος στη Β' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Συνεχίζω λοιπόν αυτό που έλεγα πριν το διάλειμμα, ότι η αναζήτηση του μέτρου και η εμπέδωση δημοκρατίας είναι βασικός κανόνας που οδηγεί στην πρόοδο. Πολλοί από τους παρευρισκομένους έθιξαν το θέμα της δικαιοσύνης. Εγώ να το δω και αυτό το θέμα της δικαιοσύνης ως παράγοντα της δημοκρατίας, της σταθεροποίησης της δημοκρατίας, αλλά και παράγοντα ανάπτυξης. Αυτή τη διάσταση της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, δεν θα πρέπει να την παραβλέπουμε. Τώρα, να προχωρήσω, επειδή εκατέρωθεν δεχτήκαμε πειρά ότι Πασό και Νέα Δημοκρατία, την αριστερά, αλλά και από πολλούς από τους ακροατές. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που επικαλούμενη τον όρο προοδευτικές δυνάμεις συνεργαζόταν με το Πασόκ. Οι αριστεροί διαχρονικά είχαν ενταχθεί στο σύστημα των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων και στήριζαν διαχρονικά το Πασόκ. Ακόμα και στις τελευταίες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, προκειμένου να μην έρθει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και να διεκδικήσει εκλογές που έπρεπε να έχουν γίνει κατά την άποψή μου από το 2010, όταν το Πασόκ άλλαξε πολιτική, δηλαδή από τις παχυλές υποσχέσεις έπεσε στις τεράστιες περικοπές μισθών και συντάξεων, στην κατάργηση του κοινωνικού κράτους, ακόμα και τότε συνεργάστηκαν ούτως ώστε να αναδειχθούν περιφερειάρχες και δήμαρχοι των λεγόμενων δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων. Και να λύσω και μία ακόμα απορία που τονίζεται και υπενήχθηκε κατ' επανάληψη και σήμερα. Ναι, η Νέα Δημοκρατία λόγω των ειδικών συνθήκων υπέγραψε και τη Διανοιακή Σύμβαση. Όμως, μέλημά της είναι η επαναδιαπραγμάτευση, γιατί συμφώνησε στους στόχους
όχι στις μεθόδους και στα μέσα που θα χρησιμοποιήσει. Και θα σας δώσω ένα πολύ σύντομο παράδειγμα για να καταλάβετε ότι η επαναδιαπραγμάτευση ισχύει και έχει γίνει ήδη με την επιμονή της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη δανειακή σύμβαση και το πρώτο δάνειο των 45 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έγινε με όρους 7% επιτόκιο, το οποίο ήταν πάρα πολύ ψηλό, και διάρκεια αποπληρωμής στα 3 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία, το 2010 συζητώ, η Νέα Δημοκρατία επέμενε ότι πρέπει να πάρουμε τους όρους που πήρε η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Μετά από αρκετούς μήνες αυτό αναθεωρήθηκε, το επιτόκιο έπεσε στο 4% και η διάρκεια αποπληρωμής στα 7 χρόνια και έτσι δεν ήρθε να αθρηστεί στα μεγάλα ποσά που θα έπρεπε να επιστρέψει η χώρα τους μήνες, τους πρόσφατους τελευταίους μήνες. Αυτό με την επιμονή της Νέας Δημοκρατίας έγινε. Και να καταλήξω και στον κύριο Κουτρουμάνη που είπε ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Είναι σαφές και αυτό ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Στον ΟΑΕΔ, μάλλον στην Ελλάδα, όταν ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, η ανεργία ήταν στο 7% το 2008 εν μέσω της μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Σήμερα, στην Ελλάδα του κυρίου Κουτρουμάνη, η ανεργία είναι στο 21% και το εργατικό δυναμικό από 4.600.000 έχει μειωθεί στο 4.100.000. Και αυτές οι 500.000 αθρίζονται λοιπόν στους ανέργους. Λοιπόν, όχι διακοπές. Όχι, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Ο κύριος Κουτουμάνης πρέπει να απαντήσει γιατί 37, για την 37. Σύντομα, παρακαλώ, για να πάρω ερωτήσεις. Και για το θέμα που έθεσε ο συμπατριώτης μου, ο κύριος Πολίτης, για αυτό το χάος των ασφαλιστικών της σύνταξης μέσα από πολλά. Πραγματικά εκπλήσωμαι από αυτό που είπε ο κύριος Βαρδάκης στο τέλος. Τι κάνετε, δεν ακούστηκε. Πραγματικά εκπλήσωμαι από αυτό που είπε ο κύριος Βαρδάκης, ότι η ανεργία, ήταν στο 9% και σήμερα είναι στο 21%. Ναι. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την ανεργία κατά τον τρόπο που την αντιμετώπιζε ο κύριος Βερναδάκης και η Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2009. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την ανεργία με προγράμματα stage στο δημόσιο. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την ανεργία με προσλήψεις στο δημόσιο 200.000 οργανώσεις. Τι είναι, δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της ανεργίας παίρνοντας δανεικά και ρίχνοντας την κατανάλωση χρήμα για να διατηρήσουμε θέσεις εργασίας που δεν είναι βιώσιμες. Αυτή είναι μια παλιά, παλαιολιθική, πελατειακή αντίληψη η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και εγώ θέλω να είμαι καθαρός. Δεύτερο, τα 37 χρόνια. Ναι, υπάρχει μια αδικία. Προσπαθήσαμε να τη διορθώσουμε, να τη θεραπεύσουμε, διατηρώντας με την 35ετία το 58ο έτος της ηλικίας. Και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι κάποιος όταν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 58 του έχοντας 35 χρόνια μέχρι το 2010 συμπληρώσει είναι ένα καλό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, δεν είναι μεγάλο το όριο αυτό. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι είχαμε υποχρέωση να αναπροσαρμόσουμε τα όρια ηλικίας στα επίπεδα που έχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο κύριος που μίλησε. Παρακαλώ. Κάνατε την ερώτηση. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω, εγώ με τον τρόπο που εγώ επιλέγω. Και κρινόμαστε όλοι. Λοιπόν, είπα ότι είναι μια αδικία. Δεν μπορέσαμε να διορθώσουμε στο 100%. Όμως βελτιώσαμε την κατάσταση ώστε κανένας από αυτούς να μην πάει πάνω από τα 58. Είπατε. Παρακαλώ. Είπε ο κύριος ο εκπαιδευτικός. Συγγνώμη που δεν θυμάμαι το όνομά σας. Ναι. Ναι, πρέπει να σας πω ότι ψηφίσαμε το νόμο για τη διαδοχική ασφάλιση που λύνει τεράστια προβλήματα που υπήρχαν για μία εικοσαετία. Κακώς πηγαίνετε από το ένα ταμείο στο άλλο, πρέπει να πάτε στον τελευταίο φορέα να υποβάλλετε την αίτησή σας και είναι υποχρεωμένο το ταμείο να ασχοληθεί εκείνο να διαβιβάσει στις άλλες υπηρεσίες όλα τα έγγραφα και να σχηματίσει το φάκελο. Θεσμοθετήσαμε την προσωρινή σύνταξη. Ξέρω ότι υπάρχει ταλαιπωρία, ξέρω ότι σε μερικές υπηρεσίες δεν ενημερώνουν σωστά. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο γεγονός ότι έχει μειωθεί κατά τρόπο βίαιο, θα έλεγα, το προσωπικό συνολικά στους φορείς. 5.000 άτομα λιγότερα δουλεύουν στα ταμεία. Πάντως έχουμε δημιουργήσει το θεσμικό πλαίσιο για να υπάρχει η εξυπηρέτηση καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν και ιδιαίτερα με τη διαδοχική ασφάλιση. Τέλος.
Να πω, μπορώ... Όχι, όχι, δεν θα... Κοιτάξτε. Διάλογος θα τελειώσει. Όχι, διακοπή. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Κύριε Κίζη και σας παρακαλώ. Αγαπητέ, όχι, διακοπή. Σας παρακαλώ. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Μα δεν λύνουμε εδώ τα προσωπικά του καθένας. Άρη, εντάξει, εντάξει. Είναι λυμένο. Ναι, αλλιώ δεν μπορούσε να μου απαντήσει. Εντάξει. Όταν σα αναιρεί τον άλλον και στο τρέχον των 8 μήνων στου δρόμου. Αγαπητέ, έχετε δίκιο. Πήρατε την απάντηση που μπορούσε να δώσει αυτή τη στιγμή ο κ. Κουτρουμάρης. Αφήστε το να τελειώσει. Δεν τελειώστε. Μπορώ να γνωρίζω μία υπόθεση στι λεπτομέρειέ τη για να σα απαντήσω. Δεν... Πρέπει να πω κάτι ότι νομίζω ότι αυτό που ρώτησε. Κάποιος από τους συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή ότι είναι θέμα ψυχολογίας ή όχι. Ναι, είναι και θέμα ψυχολογίας. Είναι και θέμα κλίματος που δημιουργείται. Πριν απ' όλα όμως, είναι θέμα να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η κατάσταση της χώρας. Μια χώρα στην οποία έχει καταρρεύσει το παραγωγικό μοντέλο, το κρατικοδίαιτο, το μοντέλο της κατανάλωσης. Πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα. Διαφορετικά το να λέμε πράγματα από το παρελθόν δεν ωφελούν σε τίποτα. Ακούω για παράδειγμα 50 δισεκατομμύρια λέει ο κύριος Ζώγας έφαγαν από τα ταμεία. Ο κύριος Στρατούλης μιλάει για 100 δισεκατομμύρια. Μία είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Εάν δεν υπάρχει εργασία, ενίσχυση της απασχόλησης, ανάπτυξη και το ασφαλιστικό σύστημα θα έχει σημαντικά προβλήματα. Να μην βλέπουμε, να μην ξεκινάμε από τη σύνταξη, να ξεκινάμε από την εργασία για να πάμε στη σύνταξη. Χρειάζεται εργασία, χρειάζεται εισόδημα, χρειάζεται μάλιστα. Ανάπτυξη, χρειάζεται σε μια χώρα να ξαναβρούμε την πορεία μας για να μπορέσει και το ασφαλιστικό σύστημα να στηριχθεί. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση εδώ. Ο κύριος Δικουσουριώτης πρέπει να μιλήσει, βέβαια, έτσι έχουμε φτάσει στην διαδρομή. Ορίστε, η κυρία. Να πάρουμε ερωτήσεις τώρα. Σύντομα όμως, όχι, σας παρακαλώ. Μα δεν έχει νόημα τώρα αυτό. Πρέπει να σεβαστούμε και τους υπόλοιπους. Καλημέρα και από μένα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ενικός.gr, το 59,29% θεωρεί καλύτερη κυβέρνηση τη συνεργασία περισσότερων κομμάτων. Όταν ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος αυτό το ενδεχόμενο το αποκλείουν, πώς θα γίνει αυτή η αλλαγή αν αποφασιστεί να γίνει αυτή η συνεργασία? Ωραία. Εδώ, ο κύριος Δόνας, δεύτερη ερώτηση, παρακαλώ. Το ποσοστό αποχής το οποίο προβλέπετε θα πλησιάσει το 34%. Αυτό σημαίνει ότι ένας στους τρεις δεν ασχολείται με αυτό. Γιατί υπάρχουν άλλες λύσεις. Ανοίγω σε αυτή την κατηγορία. Και θέλω να ρωτήσω σε όλους σας. Έχετε την εντύπωση ότι η σύνταξη είναι υπόθεση ηλικίας ή υπόθεση χρημάτων? Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία από τα σημειώνετε έτσι, κυρία. Όλα αυτά τα ερωτήματα. Πολύ ωραία. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Χριστίδη Θανασία. Δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα και έχω την εξής ερώτηση. Υπάρχει ένας επαρκής λόγος όπου πληρώνεται ένας εργαζόμενος του ελληματικού ΟΣΕ με μισθό τριπλάσιο κατά μέσον όρο από έναν άλλον εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα και είναι ηθικό? Μία ερώτηση εδώ. Καλημέρα, Δημητρούλια Ήρα λέγομαι και είμαι σπουδάστρια της δημοσιογραφίας στην ΑΚΜΗ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση κυρίως στους εκπροσώπους της αριστεράς. Αν ο λαός αναδείξει ένα από τα δικά σας κόμματα πρώτο, υποστηρίζετε πως θα διώξετε την Τρόικα. Αν κοπεί όμως η δανειοληψία μας, με ποιους τρόπους και σε πόσο καιρό θα μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε και να κάνουμε αναπτυξιακά βήματα? Ευχαριστώ. Γεια σας, λέγομαι Νάσος Χρυσίνας και το επάγγελμά μου είναι αγρότης. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Κουτρουμάνη και στον κύριο Λιξουργιώτη να μας δώσουν μία απάντηση. Απλή. Όλοι μιλάτε για την ανάπτυξη. Ανάπτυξη, πώς την αντιλαμβάνεστε εσείς ακριβώς? Συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο παράδειγμα. Άλλη μία ερώτηση εδώ, η κυρία. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Καλημέρα. Ροκά κυρία ονομάζομαι. Επειδή το ακούω συχνά σε δελτία ειδήσεων, είναι αλήθεια ότι οι βουλευτές παίρνουν μισθό 6.000 ευρώ και στην αρχή δεν δεχτήκανε τη μείωση? Δεν προκαλεί αυτό το λαό όταν κόβεται από τον συνταξιούχο και τον απλό πολίτη? Ζητάτε την εξαθλίωση όλων πλην εσάς, ενώ εσείς τι περικοπές κάνετε στους εαυτούς σας? Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και όχι αλλιώς που λέει και ο Γιάννης. Σε 1,5 λεπτό επιστρέφουμε. Ο κύριος Λιξουριώτης αρχίζει. Ωραία. Και προφανώς θα απαντήσουν ερωτήσεις. Όλοι. Πάμε τις απαντήσεις μετά τις διαφημίσεις. Όταν μιλήσατε, δεν είπατε τίποτα σε αυτό που λέγατε. Και αυτό που λέγατε.
Να βγει ο Δημήτρης μόνος του, να βγει ο μόνος του Δημήτρης. Το πατάω αυτό. Τι νος είναι? Μην πάμε, αυτό εδώ. Το άφησα εκεί πέρα, θέλω να βάλω το πάνω. Τίποτα, πατάω το που πάνω. Δεν πειράζει, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλά το πατάω. Το πάτε και στο σύνορα. Δεν καταλαβαίνω και νομίζω ότι έχω καλό. Δεν καταλαβαίνω ότι πατάω το σύνορα. Έχουμε αναρτήματα. Καλύτερες αγορές που έχουμε κάνει, ακριβώς. Πότε θα ξαναγίνει αυτό? Αυτό χρόνο, Άρη. Πότε θα ξαναγίνει αυτό? Θα τα ακούσετε, θα βάλουμε αρκετά. Να μην τολμήσω να βάλω ξανά. Έχουμε δεύτερο θέμα, έχουμε οικονομία δύο τριμηνών, ο Μάριος, κράτος δικαίου, Μεθάβριο Τετάρτη, τα έλεγα το πρωί, θα τα φτιάξω τα πάραμα. Κράτος, δικαίου, σας παρακαλεί για την προσοχή σας. Είμαστε έτοιμοι. Άρης, πού είναι ο Άρης? Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Έχουμε ένα ερώτημα, ένα ακόμα ερώτημα. Θα μου επιτρέψει ο κύριος Λεξουριώτης και η υπόλοιπη προσκεκριμένη πολιτική. Άλλο ένα ερώτημα, παρακαλώ, να ακουστεί και αυτό στη θεματολογία μας. Εγώ αναφέρομαι στο βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που εισάγεται με τον νόμο αυτό. Δεν είναι καινούργιες διατάξεις, είναι παλιές. Εγώ, σαν μεγάλη και συνταξιούχος σήμερα, εξαναγκασμένη σε παρέτηση και με δήλωση, κύριε Κουτρουμάνη, από δικούς σας ανθρώπους, είχα κριθεί και με ποσόστοση έλαβα τον βαθμό του διευθυντή Α. Τη θέση μου την έλαβε η μέτερη με πλαστογραφημένο το βαθμό της Β σε Α και με ένα υπηρεσιακό συμβούλιο που διορίστηκε με πλαστογραφημένους τους βαθμούς Β σε Α και από τον Υπουργό ακόμη. Έχετε υποβάλει το σχετικό θέμα. Το σχετικό θέμα χρονίζει 16 χρόνια. Δεν το αφήνω το παλεύω. Μάλιστα. Όταν πήγα να δω και τον κύριο Κουτρουμάνη που υπήρχε καταγγελία Σιάνου Βικτωρία, όταν ήρθα και στο Υπουργείο και το ανέφερα και είπα ότι υπάρχει καταγγελία και την βρήκε μια κυρία, με ειδικές ανάγκες πρέπει να ήταν, θέλω να δω τον Υπουργό. Μου έδωσε την κάρτα σας να έρθω στο πολιτικό γραφείο. Εγώ δεν ζήταγα ρουσφέτη. Εγώ ζητούσα να εφαρμοστεί ο νόμος, να σταματήσουν οι πλαστογραφίες και να βάζετε δικλείδες στους νόμους που κάνετε, να μην μπορεί κανείς να αφήνει. Ωραία, να λύσουμε το επιπροσωπικού, κύριε Κουτρουμάνη, αν υπάρχει, το θυμάστε αυτό το γεγονός? Όχι, δεν τη θυμάμαι την περίπτωση. Είναι κάτι όμως που ωστόσο πρέπει... είναι κάτι που δεν μπορεί να απαντηθεί, ούτε ξέρω ποια είναι τα είναι πραγματικά στοιχεία. Εντάξει, μόλις τελειώσουμε θα του τα δώσετε. Ο κύριος Λεξουριώτης αρχίζει. Ορίστε. Κυρία, ευχαριστούμε πολύ. Με ένα πλήθος εσωρευμένων βέβαια θεμάτων, γιατί έχω πολύ. Έχετε ένα ερώτημα προς εσάς όμως, κύριε Λεξουριώτη, όπως μπήκε εκεί από τα αριστερά μας. Ναι, εντάξει. Ας τα βάλω σε μια σειρά τουλάχιστον. Για το θέμα το συνταξιοδοτικό, θα αρχίσω από εκεί. Ακούω περί σφοροδιαφυγής,
χρηματοδότηση των ταμείων, δεν γίνεται χρηματοδότηση των ταμείων. Ταυτόχρονα ακούω κάτω τα χέρια από το ταμείο, δηλαδή μια αντίφαση πλήρης. Ακούω ποιοι φταίνε για τα ταμεία. Τώρα η κυρία μου θύμισε και την πολύ όμορφη έτσι, έννοια των υπηρεσιακών συμβουλίων και όλων αυτών των συμβουλίων που λιμένονται το δημόσιο. Και ειδικά στο χώρο το συνταξιοδοτικό έχουμε ταμεία σε διάλυση, έχουμε διαχειριστική αφόρητη πολυπλοκότητα, έχουμε βέβαια το θέμα της εσφοροδιαφυγής που το λέμε και το ξαναλέμε χρόνια, μην πω αιώνες, έχουμε ανισότητες σύνταξης, συντάξη ρετυρέ και συντάξη υπογείων. Ήδη τώρα ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ μας έθεσε θέμα εκατότατης σύνταξης 1120 και ρωτάω, αυτή είναι η κατώτατη, ανώτατη πόσο, ερώτημα, ανώτατη πόσο, αφού είναι αυτή η κατώτατη, σπατάλια, ασυδοσία, ταλαιπωρία, συγγνώμη δεν σας διέκοψα, σας παρακαλώ αυτό, δεν το ανέχομαι. Πολύ λιγότερα τα εισοδήματα των μεγάλων επιχειρηματιών. Σας παρακαλώ, το ίδιο κασετάκι βάζετε. Σπατάλι λοιπόν ασυδοσία, ταλαιπωρία ασφαλισμένων όπως η κυρία που μόλις ακούσατε, ταλαιπωρία αφόρητη, ουρές, τα γραφεία των υπουργών πρώην συνδικαλιστών, κλπ. Κλπ. Είναι όλας ένας πολύ όμορφος κόσμος. Λέει λοιπόν η δράση, πώς θα τα καταργήσουμε όλα αυτά με ένα πολύ απλό σύστημα? Ποιο είναι η πρόταση της δράσης για να είμαστε σαφείς? Κατάργηση όλων των επιμέρους ταμείων. Κατάργηση όλων των επιμέρους ταμείων. Καθιέρωση μιας ενιαίας καθολικής βασικής σύνταξης για όλους τους Έλληνες που ξεπερνάνε ένα όριο ηλικίας. Θα μπορούσε να είναι το 67ο χρόνο, αλλά χωρίς καμία προϋπόθεση. Αγρότης, υπάλληλος, στον ιδιωτικό, στο δημόσιο τομέα, όλοι θα πάρουν τη σύνταξη αυτή χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς, προσέχτε, κρατήσεις εργοδοτικές και εργατικές. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Άνοδο των εισοδημάτων των εργαζομένων κατά 15% και μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων κατά ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, μπορεί να φτάνει από 28% μέχρι 30%. Τι σημαίνει πάλι αυτό, για να δούμε πώς... Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Λεξουγιώτη. Θα προσπαθήσω, κύριε Παπαδημητρίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πέσουν στην αγορά από εργαζόμενους και στις επενδύσεις από τους εργοδότες πάρα πολλά εκατομμύρια. Ποιο λοιπόν είναι το όφελος από την καθιέρωση αυτή της βασικής εθνικής σύνταξης, του ΒΕΣ όπως λέμε? Άμεση μείωση κόστους περίπου 3,5 δις στο δημοσιονομικό όφελος. Κοινωνικά δίκαιη πρόταση. Όλοι παίρνουμε την ίδια σύνταξη. Όλοι. Τέρμα τα ρετυρέ. Τέρμα, να σκεφτούμε, συγγνώμη, σας παρακαλώ τώρα. Μην διακόψετε, δεν θα το βγάλουμε. Αυτή τη στιγμή το 80% του ελληνικού λαού παίρνει σύνταξη κάτω από τα 700 ευρώ που λέμε εμείς. Οι αγρότες παίρνουν σύνταξη μηδαμινή. Ευνηδίως οι αγρότες θα δούνε τη σύνταξή τους να αυξάνεται. 370. Λοιπόν αυτό είναι... Να βοηθήσω τη συζήτηση γιατί δεν την έχω ενοχλήσει μέχρι στιγμής. Κλείνοντας... Και λέω ότι αυτά τα λεφτά θα τα καταβάλει το κράτος. Ήδη το κράτος δίνει ένα σωρό λεφτά για την ασφάλιση. Δεν αλλάζει τίποτα. Κύριε Στρατούλη, η άλλη πλευρά του τραπεζιού. Εγώ ήθελα να πω το εξής, όσους μας ακούνε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους δημοσιογράφους και όσους παραβρέθηκαν για τη ζωντανή συζήτηση η οποία έγινε, ακόμα και αν πήρε μορφές έντασης κάποια στιγμή. Μα τι λέτε, στην εποχή μας μια χαρά τα πήγαμε. Ναι, αυτό νομίζω. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να καταργηθούν οι βουλευτικές συντάξεις και να μειωθούν τουλάχιστον στο μισό οι βουλευτικές αποζημιώσεις, γιατί είναι πρόκληση σε αυτή την εποχή να δίνονται τέτοιοι μισθοί και συντάξεις. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι
Σ' όσους μας ακούν, να προσέξουμε πολύ πριν πάμε στην κάλπη, διότι αν ξαναψηφίσουμε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, είναι σαν να τους δίνουμε συγχωροχάρτη, γιατί κόψανε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα από τους πατεράδες, τους παππούδες μας, και γιατί στέρισαν σε εσάς τα νέα παιδιά τη δυνατότητα να βρείτε εύκολα μια θέση δουλειάς. Δεύτερο, αν τους ψηφίσουμε, είναι σαν να τους δίνουμε λευκή επιταγή να κάνουν ακόμα χειρότερα πράγματα μετά τις εκλογές. Και το τρίτο είναι ότι εμείς ζητάμε στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, όχι μόνο γιατί ήταν μαχητική αντιπολίτευση αυτές τις βάρβαρες, απάνθρωπες πολιτικές του Μνημονίου και της Τρόικας και των κυβερνήσεων, όχι μόνο γιατί ήταν σε όλους τους αγώνες του λαού και της νεολαίας για μια καλύτερη ζωή, αλλά κυρίως γιατί έχει εναλλακτική πολιτική πρόταση για μια αριστερή κυβέρνηση που θα καταργήσει τα μνημόνια, τις δανειακές συμβάσεις και τους εφαρμοστικούς νόμους και θα βρει χρήματα που με ρώτησε η κοπελιά. Μην πληρώνοντας τους τοκογλύφους πιστωτές της χώρας, τους διεθνείς απατεώνες με τα κολοριστά κουστούμια και γραβάτες, και δίνοντας προτεραιότητα στους μισθούς, στις κοινωνικές ανάγκες και στις συντάξεις του λαού. Εθνικοποιώντας τις τράπεζες, φορολογώντας τους πλούσιους και δίνοντας όλα αυτά τα χρήματα για την ανάπτυξη της χώρας, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την αποκατάσταση, την αύξηση των μισθών και την αποκατάσταση της εθνικής αξιοπρέπειας, γιατί η χώρα μας μετατράπηκε σε προτεκτοράτο και από την Τρόικα και από τη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Γιώγας, παρακαλώ, που είναι υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη Αθηνών με το ΚΚΚ. Κάτι είναι τελευταία τοποθέτηση. Μάλιστα, μάλιστα, βεβαίως. Παρακαλώ, παρακαλώ. Οπότε πρέπει να επιλέξω πού θα επικεντρώσω. Εν πάση περιπτώσει, καταρχήν, πρώτα απ' όλα στην κοπελιά που αποτινόμενη και προς τα εμάς χρησιμοποίησε τον όρο αριστερά. Εμείς δεν είμαστε αριστερά. Εμείς είμαστε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αντιπροσωπεύουμε τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Το λέω γιατί υπάρχει διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστερά. Και αναφέρομαι στο ΣΥΝ ΣΥΡΙΖΑ και στη Δημοκρατική Αριστερά. Εμείς λέμε το εξής, ότι θέλουμε την εξουσία. Την εξουσία να τη λάβει η εργατική τάξη με τους συμμάχους της, τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αυτή η εξουσία θα απογειώσει τις παραγωγικές δυνατότητες του τόπου μας, της Ελλάδας, που είναι τεράστιες. Η Ελλάδα έχει ορυκτό πλούτο, διαθέτει τεράστιες δυνατότητες παραπέρα ανάπτυξης της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής. Η Ελλάδα διαθέτει ικανοποιητικό δίκτυο μεταφορών, διαθέτει ικανοποιητικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών, και όλο αυτό το παραγόμενο πλούτο, αλλά και τις τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες, θα μπορέσει η εργατική τάξη με την επαναστατική της πρωτοπορία να τα θέσει κάτω από ένα κεντρικό σχεδιασμό, να τα θέσει στην υπηρεσία των εργατικών λαϊκών αναγκών. Βεβαίως δεν κρίνεται αυτό στις εκλογές. Αυτό που κρίνεται στις εκλογές είναι αν η επόμενη κυβέρνηση, και δεν μην έχεις καμιά αυταπάτη κοπελιά, δεν θυμάμαι ποια κοπελιά το έθεσε, αν θα υπάρξει κυβέρνηση. Θα υπάρξει κυβέρνηση, είτε γαλαζοπράσινη, είτε πρασινογάλαζη, είτε ροζαλοπρασινογάλαζη. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το θέμα είναι αυτή η κυβέρνηση να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αδύνατη για να έχει δυσχέρεια. Για να αντιμετωπίσει δυσχέρεια στην αφαρμογή όλων των αντιλαϊκών αντεργατικών τερατουργημάτων. Ενισχυμένο Κομμουνιστικό Κόμμα θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις για να παρεμποδιστούν τα χειρότερα και να συγκεντρωθούν δυνάμεις για τη λαϊκή εξουσία, λαϊκή οικονομία. Το μόνο δρόμο, τη μόνη απάντηση στο καπιταλιστικό μέλλον, το οποίο θα φέρει φτώχεια, ανεργία και εξαθλίωση. Ο κύριος Βερναδάκης της Νέας Δημοκρατίας. Τελειώνοντας τις τοποθετήσεις, θέλω να ευχαριστήσω τον Sky για τη δυνατότητα που μας έδωσε να συνομιλήσουμε, το ΙΕΚΑΚΜΗ για τη φιλοξενία, τους σπουδαστές που συμμετείχαν, και να δηλώσω ότι, παίρνοντας αφορμή την τοποθέτηση ενός εκ των ακροατών ότι δεν θα ψηφίσει, να θυμίσω ένα ρητό ενός Αμερικάνου δημοσιογράφου, του Νέιθαν, που είπε ότι η κακή πολιτική εκλέγονται από τους καλούς πολίτες που δεν πάνε να ψηφίσουν. Η μη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία θα αναδείξει, θα επαναβεβαιώσει τις κακές επιλογές του παρελθόντος. Συνεπώς, πρώτο και βασικότερο σε μια δημοκρατία είναι η συμμετοχή, η αξιολόγηση και η θετική ψήφος. Η Νέα Δημοκρατία, να πω δύο λόγια. Δεν προλαβαίνουμε. Είμαστε ήδη εκτός. Θεωρώ πάντως ότι η Νέα Δημοκρατία, με το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε χθες από τον πρόεδρό της, δίνει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει από την τελευταία. Μία κουβέντα κυριολεκτικώς, παρακαλώ. Υπόθηκε για ταμεία σε διάλυση. Πρέπει να πω
ότι αν δεν πετυχαίναμε το στόχο να μειώσουμε τη σπατάλη κατά 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, οι συντάξεις θα είχαν μειωθεί κατά 15% επιπλέον. Δεύτερο, ακούστηκε η άποψη να πάμε σε μία εθνική σύνταξη με τα χρήματα τα οποία χρηματοδοτεί το Δημόσιο του Ασφαλιστικά Ταμεία. Αυτό σημαίνει, και να το πούμε καθαρά, 330 ευρώ σύνταξη για όλους. Αν αυτό θέλουμε, εμείς διαφωνούμε. Εμείς λέμε μία σύνταξη η οποία ξεκινάει με βάση τα 360 ευρώ βάση για τον ανασφάλιστο και εκεί επάνω προστίθεται η σύνταξη με βάση τα χρόνια ασφάλισης και τις φορές. Πρέπει να διαφοροποιούνται οι συντάξεις ανάλογα με αυτά που πληρώνει κάποιος. Τρίτο και τελευταίο. Επειδή είναι η πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές που περισσότερα των δύο κομμάτων διεκδικούν, ζητούν την ψήφο για να κυβερνήσουν, δεν θα πρέπει και αυτά τα κόμματα να μένουν στις διαπιστώσεις. Πρέπει να απαντούν επί συγκεκριμένου. Να λένε πού θα βρούνε τα χρήματα, πώς θα λειτουργήσουν την επόμενη μέρα. Και εμείς λέμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια ασπίδα ασφαλείας. Ωστόσο, ο αγώνας που πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα είναι πολύ μεγάλος, γιατί η χώρα βρίσκεται μπροστά σε τεράστια προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, Τετάρτη, Άρη, μια στιγμή. Τετάρτη 25 του μήνα, Πειραιώς 84 στον Πάιος, ανοιχτός διάλογος σαν και αυτόν και καλύτερα, φαντάζομαι. Κράτος δικαίου, γιατί θα είναι και αργά το βράδυ, 9 το βράδυ. Τετάρτη 2 Μαΐου στον Πάιος, πάλι ανοιχτός διάλογος για την οικονομία, πάλι 9 το βράδυ, Άρη. Ναι, 9 Μάλιστα. το βράδυ, αλλά θα υπάρξουν πολύ και άλλες συναντήσεις, οποίες πιθανώς θα ξανακάνουμε εδώ στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε τον κύριο Ορδόπουλο για το αμφιθέατο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Και ραντεβού στην επόμενη μας συνάντηση. Κύριοι πολιτικοί, καλή επιτυχία σας. Ευχόμαστε σε όλους. Κυρίες και κύριοι. Στο στούντιο.